Βοηθείας, αντιλήψεως και ευωδόσεως εν της έργης αυτών των παρισταμένων της βουλευτού του Δημάρχου και επάρχου της νήσου ταύτης, της αντιπεριφερειάρχου των μελών του Δημοτικού και του Περιφερειακού Συμβουλίου, των εκπροσώπων των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας και πάσης αρχής και εξουσίας εν την νήσο και περιφερεία ημών και υπέρ του Κύριον των Θεών ημών, επιπλέον συνεργήσε και κατεβοδώσε αυτούς εν πάση. Έτι δεόμεθα υπερελαίους ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού,
πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη πόλη και νησοτάφτη, των εορταζόντων και εορταζουσών την Αγία εορτήν και πανηγυρήν ταύτην, ως και πάντων των προσδραμώντων ευλαβών προσκυνητών, των μετευλεβίας συμμετεχόντων εις την Ιερά Λιτανία ταύτην, μετά των οικείων και συγγενών αυτών και των εις πάντα τόπων της Δεσποτείας Κυρίου, διαβιούν των αξίων. Σιγάριο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών και εσύ την δόξαν η ουρανή και η γη απ' αυτός αναπέμπωση το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αχολόγησαν τα καμπαναριά του νησιού ετούτου και ολάκερη η οικουμένη σήμερα τιμά και γιορτάζει νεότευκτο μεγάλο πατέρα και διδάσκαλο αυτόν που έχετε εσείς ως προστάτη στην Άξο, τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη, σεβασμιότατε Άγιε Επιμενάρχα της νήσου ταύτης, Κύριε Καλίνικε, σεπτή των Ιεραρχών Χωρία, Άγιοι Πατέρες, εντιμότατοι άρχαντες του τόπου και ευλογημένε λαέ του Θεού. Τυχαίνει να είμαι ο Μητροπολίτης Ιερισσού Αγίου Όρους και Αρδαμερίου και μου έδωσε εντολή για φέτος ο Σεπτόσας Ποιμενάρχης να απευθύνω λόγων αγαθών σε όλους σας, όπως καταλαβαίνω ότι συνηθίζεται κατέτος. Και το Άγιον Όρος, το οποίο βρίσκεται δίπλα στην υπό την ελαχιστότητά μου Ιερά Μητρόπολη, έρχεται να αρχίσει να χορέψει και να διασκεδάσει, αλλά και να γιορτάσει πολύ με την Άξο. Ένα συνδυασμός υπέροχος και ένα μήνυμα θαυμάσιο. Ο τόπος που τον έβγαλε και ο τόπος που τον ανέδειξε απόψε μαζί με τους Αγίους άλλους αρχιερείς έρχεται και με τον λαό και τους άρχοντες να συγχωρεύσει αλλά και να δοξολογήσει τον Θεό για την απόκτηση τέτοιου μεγάλου διδασκάλου και πατρός της Εκκλησίας μας. Σεπτέ Άγιε Επιμενάρχα της Ιεράς Μητροπόλεως Ταύτης, Κύριε Καλίνικε Άγιε Παροναξίας. Είναι αλήθεια ότι ο μεγάλος αυτός της Εκκλησίας διδάχος είναι ένας παγκόσμιος μεγάλος διδάσκαλος και πατέρας της Εκκλησίας. Για τούτο εθεώρησε καλό απόψε η ελαχιστοτητά μου να ερμηνεύσει για λίγο στην αγάπη σας τι σημαίνει το γεγονός ότι έχουμε πατέρα και διδάσκαλο και μάλιστα στο τέλος του 18ου-19ου αιώνος τευχθέντα από την Εκκλησία μας. 1749-1809 έχει η Εκκλησία να επιδείξει μεγάλων διδάσκαλο και πατέρα. Τι είναι αυτοί οι διδάσκαλοι και οι πατέρες και συγκεκριμένα ο αποψινός που γιορτάζει τόσο όμορφα και παγκίνος από ό,τι βλέπω και το χαίρομαι και το τιμώ και το απολαμβάνω. Ξέρουμε στον κόσμο, λέει ο Άγιος Αντώνιος, αγαπητοί αδελφοί, ότι οι άνθρωποι σήμερα περηφανευόμαστε ότι είμαστε λογικά όντα. Ότι είμαστε λογικά όντα. Και πράγματι, αν το πάρουμε και από μεριάς φιλοσοφίας και ιδεαλισμού, ο άνθρωπος ως πρόσωπο θεωρείται ότι είναι λογικό όν. Διαφωνεί η Εκκλησία. Δεν είναι έτσι, λέει ο Άγιος Αντώνιος.
δεν είναι όλοι οι άνθρωποι λογικοί. Και ποιος είναι λογικός άνθρωπος κατά αυτόν? Λογικός είναι ο άνθρωπος που έχει τη δυνατότητα να κρίνει ποιο είναι το καλό, συνεχίζει, και ποιο είναι το κακό. Και επιπλέον, είναι λογικός εκείνος που έχει λογική ψυχή. Για ακούστε το λιγάκι. Λογικός άνθρωπος είναι αυτός που έχει λογική ψυχή. Ποιος είναι ο άνθρωπος που έχει λογική ψυχή? Αυτός που καταλαβαίνει και θέλει πάντοτε και ζει και βιώνει ένα γεγονός. Πώς να υπακούει στο Θεό και πώς να αρέσει σε εκείνον. Άραγε, για την Εκκλησία, λογικός άνθρωπος είναι αυτός που κάνει τα πάντα να αρέσει στον Θεό και να υπακούει στον Θεό. Και ερμηνεύει ο Άγιος. Για δες, καταλαβαίνει ο άνθρωπος αυτός, ο λογικός πλέον καθορισμών Εκκλησίας, ότι το πρόσωπο του ανθρώπου, ο άνθρωπος, είναι δύο κομμάτια. Είναι βυθής. Είναι ένα κομμάτι που είναι με ρίζες στον ουρανό που υπάρχει και το άλλο με ρίζες στη γη. Και αυτό που λέγεται σώμα και σάρκα είναι προσωρινό. Ενώ το άλλο, το πνεύμα, είναι αιώνιο. Ξέρει λοιπόν και υποτάσσει το πνεύμα στη σάρκα. Αυτός είναι ο λογικός άνθρωπος κατά τον Μεγάλο Αντώνιο. Εκείνος που ξέρει να υποτάσσει την ύλη στο πνεύμα, την κρίση του λογικός άνθρωπος. Θα πάρω απόψε, σεβασμιότατη Άγιοι Πατέρες, ένα κομμάτι από τον Άγιο Κοσμά, τον Ετωλό, που λέει το εξής. Για δες, ο άνθρωπος είναι η ψυχή. Βγάλεις την ψυχή από τη μέση, δεν έχει νόημα η ύπαρξη του ανθρώπου. Και ο Φώτης ο Κόντογλου, στο περίφημο βιβλίο του «Το καταφύγιο» κλπ. Κλπ. Γράφει το εξής, ότι «Τι με ρωτάς αν είμαι κοντός? Τι με ρωτάς αν είμαι ψηλός? Τι με ρωτάς αν είμαι άνδρας, αν είμαι γυναίκα, αν είμαι όμορφος, αν είμαι άσχημος, αν είμαι ψηλός, αν είμαι στο χρώμα μαύρος, κόκκινος, κίτρινος? Ένα μονάχα να έχεις στο μυαλό σου και να κοιτάζεις, ότι ο άνθρωπος είναι, η υπόσταση του ανθρώπου είναι το πνεύμα. Η υπόσταση ανθρώπινη είναι το πνεύμα. Αν βγάλεις από τον άνθρωπο το πνεύμα, δεν έχει νόημα η όλη του ύπαρξη. Για τούτο, αγαπητοί, ήρθαμε απόψε τόσοι αρχιερείς, για να διακηρύξουμε μία αλήθεια. Ο άνθρωπος έχει αξία επειδή είναι θεόπλαστος και επιπλέον επειδή ο ίδιος είναι πνεύμα. Εκεί βρίσκεται η αξία του. Γράφει επιπλέον ο Μέγας Αντώνιος, και παρακαλώ, θα ήθελα να μου το προσέξετε λιγάκι, ιδίως τα νέα παιδιά. Όταν η λογική ψυχή, και είπαμε ποια είναι η λογική ψυχή, αυτή που θέλει να αρέσει στο Θεό και υπακούει στο Θεό, μείνει με σταθερότητα επάνω σε πραία θέληση και δική της διάθεση, σταθερή, όπως ακριβώς έχεις το χαλινάρι και πηγαίνει στο άλογο όπου θέλεις, μπορεί η ίδια να πάει το συνέστημα και την επιθυμία όπου θέλει, και αφού γίνει αφεντικό της και του συναστήματος και της επιθυμίας, βουλητικό και επιθυμητικό, εδώ αν θυμάστε καλά του Πλάτωνος, τότε μπορεί εντονότατα και να πετύχει κάτι, δηλαδή να πάψει να είναι υλικό και να γίνεται πνευματικό, δηλαδή γίνεται αφεντικό το πνεύμα, και στο επιθυμητικό και στο βουλητικό. Αυτό είναι ο Άγιος, αγαπητοί μου αδελφοί. Οι πατέρες της Εκκλησίας είναι εκείνοι που με το γέμι του πνεύματος, ούτε λίγο ούτε πολύ, μπορούν και διαλαλούν και κηρύσουν μία αλήθεια, ότι μπορούν επάνω στην επιθυμία και επάνω στο συναίσθημα να επιβάλλουν τη δική τους θέληση. Αυτό είναι οι πατέρες της Εκκλησίας. Ποιοι είναι οι πατέρες της Εκκλησίας? Θα ήθελα και πάλι για την νεολαία απόψε να πούμε μία κουβέντα, ειλικρινή και ωραία. Δεν αποκαλύπτεται ο Θεός και δεν φανερώνεται στον καθένα. Διαβάστε όσα βιβλία θέλετε. Πηγαίνετε όπου θέλετε να αποκτήσετε γνώση και μόρφωση. Δεν μπορείς να αποκτήσεις γνώση Θεού αν ο ίδιος δεν σου φανερωθεί και δεν σε αποκαλύψει.
πώς λέγονται οι άνθρωποι εκείνοι στους οποίους αποκαλύπτεται ο Θεός? Θεούμενοι. Πώς λέγονται? Θεούμενοι. Σε αυτούς τους θεωμένους παρατηρείτε το εξής: υπερβαίνουν την ανθρώπινη φύση τους. Υπογραμμίστε το. Υπερβαίνουν την ανθρώπινη φύση τους. Και τι γίνεται τότε? Γράφει ο πατήρ Ιωάννης Ρωμανίδης σε ένα πολύ ωραίο έργο του τελευταίος, το ανέδειξε ο Άγιος Ναυπάκτου, ο κύριος Ιερόθεος. Γράφει το εξής: για δείτε, ακούν αυτοί οι άνθρωποι ανικούστο στα ανίκουστα, βλέπουν αοράτο στα όρατα και επιπλέον εννοούν υπερνοητικώς όσα είναι πέρα από τη λογική αλλά και τη φύση του ανθρώπου. Σε αυτούς τους ανθρώπους αποκαλύπτεται ο Θεός και σε αυτούς τους ανθρώπους μπορούμε να ζητήσουμε από αυτούς τους ανθρώπους να μας πούν τι είναι ο άνθρωπος, ποιος είναι ο Θεός και ποια είναι η αξία του ανθρώπου. Αν είχατε έρθει σήμερα στην εκκλησία το πρωί, ο Άγιος Διάκονος, αν θυμάμαι καλά, του Αγίου Λαρίσης, αν θυμάμαι καλά ήταν εκείνος, ο οποίος από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο μας είπε: όπου θέλει ο Θεός αποκαλύπτεται. Και μάλιστα ο Υιός του Θεού, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, φανερώνει τον Θεό όπου εκείνος θέλει. Αυτοί οι άνθρωποι στους οποίους αποκαλύπτεται ο Θεός λέγονται θεούμενοι και είναι εκείνοι που υποτάσσουν το ειδικό στο πνευματικό. Αυτοί είναι οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, αυτοί που ενώνονται σε κοινωνία με τον Θεό. Έχω εδώ πέρα ένα κομμάτι για την αγάπη σας που αναφέρεται ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσις για το εξής και το διαβάζω μετάφραση απευθείας. Ο άνθρωπος ο θεούμενος υπερβαίνει τη φύση του και γίνεται αποθνητός αθάνατος, αποφθαρτός άφθαρτος, από εφήμερος αίδιος, από άνθρωπος πραγματικός ένας κατά Θεόν άνθρωπος, κατά χάριν Θεός, ένας κατά χάριν Θεός, ώστε ο Θεός αποκαλύπτεται μόνο στους θεούμενους, μόνο στους Αγίους και εκεί αυτοί μπορεί να μας πούν ποιος είναι ο Θεός, τι είναι ο Θεός. Μιλάω απόψε μπροστά σε έναν καθηγητή πανεπιστημίου, τον Άγιο Μεσσηνίας και τους άλλους Αγίους Πατέρες και τους ζητώ συγγνώμη για αυτό. Αλλά να πούμε μια αλήθεια, αδελφοί. Το τελευταίο καιρό νομίζουμε και ορισμένοι μάλιστα από εμάς θεϊκοί ότι η θεολογία είναι αποτέλεσμα μόνο σπουδαστηρίου. Υπογραμμίστε αυτό που είπα. Μόνο σπουδαστηρίου, μόνο μελέτης. Λάθος. Είναι και θέμα αποκαλύψεως, είναι θέμα φανερώσεως αυτής ακριβώς της αληθείας από τον ίδιο τον Θεό. Αν δεν υπάρχει αυτό ακριβώς το γεγονός, τότε γνώση Θεού και αποκάλυψη του Θεού δεν έχουμε. Και τούτο θα ήθελα να το προσέξουμε ιδιαιτέρως. Ποιος είναι εκείνος που μπορεί να μας αποκαλύψει τον Θεό? Ο Άγιος. Πού τον αποκαλύπτει? Στους θεούμενους. Ποιοι είναι οι θεούμενοι? Αυτοί που έχουν υποτάξει την ύλη στο πνεύμα. Θα ήθελα εδώ να αναφέρω ένα κομμάτι από τον Άγιο Αυγουστίνο, τον γνωστό της Εκκλησίας μας, πατέρα της αρχαίας Εκκλησίας της Αδιαιρέτου. Λέει το εξής: «Εγώ», λατινικά, να τα ακούστε, να τα αποδώσω, «εγώ βέρω Ευαγγέλιο non κλέντερεμ, νίζει με καθόλη και εκκλέζιε κομόβρετ αυκτόριτας». Δηλαδή, πράγματι, δεν θα πίστευα στο Ευαγγέλιο αν δεν με κινούσε γι' αυτό η αυθεντία της Καθολικής Εκκλησίας. Δεν μπορεί κανένας ποτέ να πει ποιος είναι ο Θεός, ποιος είναι ο Άγιος, τι θέλει ο Θεός, παρά μονάχα από εκείνοι που είναι, παρά μονάχα εκείνοι που είναι Άγιοι, εκείνοι που έχουν αυτήν τη σχέση και την κοινωνία με τον Θεό και προχωρούν παρακάτω. Αυτοί που έχουν την κοινή παράδοση της Εκκλησίας. Ποια είναι η κοινή παράδοση της Εκκλησίας? Και δεν θέλω να σας αργήσω άλλο παρά να τερμινεύσω μόνο αυτό και να τελειώσουμε. Η κοινή παράδοση της Εκκλησίας είναι όλος Χριστός. Μόνο ο Χριστός. Μας μαθαίνανε στο σχολείο και μας λέγανε παλιά, λάθος.
δύο οι πηγές της Εκκλησίας, η Αγία Γραφή και η Ιερά Παράδοση. Λάθος! Μία η πηγή της Εκκλησίας, μονάχα ο Χριστός, και η αυθεντία της Εκκλησίας, μονάχα ο Χριστός. Να ακούσετε ένα κείμενο για να δείτε πώς αυτή την παράδοση η Εκκλησία την έχει καθορίσει χρόνια τώρα και αιώνες. Τενεάμους quod ubique, quod semper, quod απόμνημους credetum est, ο Βικέντιος Ολυρίνου. Δηλαδή, ας διατηρήσουμε εκείνο το οποίο παντού, πάντοτε και από όλους, από τους πάντες πιστεύθηκε. Άρα και η παράδοση είναι ο κοινός νους της Εκκλησίας. Ποιος τον ορίζει αυτόν τον κοινό νου της Εκκλησίας? Και με τούτο θα ήθελα να τελειώσω. Αγαπητοί αδελφοί, λέγει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, τέλος δε αγνίας, υπόθεσης θεολογίας. Να το βάλουμε καλά στο μυαλό μας και ο κλήρος και ο λαός. Τέλος δε αγνίας, υπόθεσης θεολογίας. Εκεί που κορυφώνεται η αγνότητα, αυτή είναι προϋπόθεση να υπάρξει θεολογία. Ο Άγιος θα μου πει ακριβώς, αγαπητοί μου, ποια είναι η θεολογία της Εκκλησίας. Και αυτήν τη θεολογία την εξέφρασε ο Άγιος ο δικός σας την περίοδο εκείνη που μέσα στην Εκκλησία ολόκληρη εκκινήθηκε ένα κίνημα, δημιουργήθηκε ένα κίνημα. Οι κολυφάδες. Τι ήταν αυτοί οι κολυφάδες? Ήταν ούτε λίγο ούτε πολύ μια κίνηση στον οποίο μετήχε ο Νικόδημος ο Αγιορείτης, ο Άγιος Μακάριος ο Νοταράς, επίσκοπος Κορίνθου, ο Άγιος Αθανάσιος ο Πάριος. Και τι έλεγαν? Ότι στην παράδοση της Εκκλησίας πρέπει να σταθούμε και να ζητήσουμε από την Εκκλησία τα περισσότερα. Αυτό έκανε ο Άγιος και έγραψε τόσα βιβλία και παρουσίασε μάλιστα θαυμάσια κείμενα, δογματικότερα από οποιονδήποτε άλλον σε ολόκληρη την Ιθύριο. Όταν εμφανίστηκε ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης στον ελλαδικό χώρο, το ξέρουν οι Άγιοι Πατέρες, υπήρχε το κίνημα του διαφωτισμού, του γαλλικού και γερμανικού, και το ξέρουμε όλοι και μας το κηρύσουν μάλιστα και μας το διδάσκουν και στα σχολεία. Το κίνημα του διαφωτισμού, το οποίο διακατέχεται και ο γαλλικός και ο γερμανικός διαφωτισμός, από ένα αντικυρικό πνεύμα και αντιεκκλησιαστικό. Και στην άλλης υπάρχει ένας ηθικισμός τον οποίο κοιτάζει πώς να παρουσιάσει σε βάρος του γεγονότος της Εκκλησίας και της λειτουργίας της. Σε αντίθεση με αυτά, ο Άγιος εδώ έρχεται και μας λέει η παράδοση της Εκκλησίας είναι εκείνη η οποία μπορεί όντως να ξεσηκώσει λαούς ολάκελους. Παίρνω ένα κομμάτι από τον πατέρα Γεώργιο τον Μεταλλινό από ένα βιβλίο του και το μεταφέρω αυτό στην αγάπη σας ως επίλογο. Την εποχή εκείνη που απελευθερώθηκε το πρώτο κομμάτι της Ελλάδος, ένας μισιονάριος σταλμένος από τους παπικούς και τους προτεστάντες, δηλαδή δάσκαλος της χριστιανοσύνης των Προτεσταντών και των Ρωμαιοκαθολικών, περιόδευε στην Ελλάδα. Έστειλαν μιλιούνια τότε οι Προτεστάντες και οι Ρωμαιοκαθολικοί να κάνουν την Ελλάδα από Ορθόδοξη, είτε Ρωμαιοκαθολική είτε Προτεσταντική. Βλέπει σε μια εκκλησία κοντά στην Τρίπολη, στο χωριό μου, σε ένα το Βαλτέτσι το χωριό, την πρώτη μάχη της απελευθερώσεως του Μαΐου του 21, βλέπει έναν τσοπάνι, ο οποίος καθισμένος στο πεζούλι της εκκλησίας έβοσκε τα πρόβατά του σε αυτήν. Γύρω-γύρω, μόλις το είδε ο μισιονάριος ότι τα πρόβατα είχαν σταθεί δίπλα στην εκκλησία. Ανήθικο, φοβερό γεγονός. Είναι δυνατόν να σταθεί κάτι τέτοιο? Και τον ρώτησε, τι είσαι εσύ, τι πιστεύεις? Είμαι Ρωμιός. Ακούτε απάντηση. Αμόρφωτος ο άνθρωπος. Είμαι Ρωμιός. Και τι πιστεύεις, πού πιστεύεις? Στον Χριστό. Είμαι Ορθόδοξος. Τι πιστεύουν οι Ορθόδοξοι?
σηκώνει την κλίτσα του και χτυπάει την εκκλησία και του λέει: «Εγώ πιστεύω ότι πιστεύει ετούτη». «Και τι πιστεύει ετούτη?» τον ρωτάει ο μισιονάριος. «Ότι πιστεύω εγώ, ρε», του λέει, και χτυπάει την κλίτσα κάτω και κρατούσε μάλιστα και ένα κομμάτι βασιλικό και μοσχοβόλησε ο τόπος από τη μυρουδιά του. Δεν φοβάμαι τον λαό, τον ορθόδοξο, τον ρωμαϊκό φιλότιμο. Δεν το φοβάμαι όταν βλέπω να είναι γεμάτος ο τόπος σήμερα από την παρουσία σας, τους άρχοντες, τα στρατευμένα μας παιδιά, τους Αγίους Αρχιερείς που μας κάλεσε σήμερα ο δεσπότης σας. Δεν το φοβάμαι. Γιατί το μεσημέρι όταν πέρασα για να πάμε στο ξενοδοχείο που μας έχει βάλει ο δεσπότης σας να καταλύσουμε, μοσκοβόλησε τουλάχιστον στα δικά μου τα ρουθούνια ο βασιλικός, η Λεβάντα, αλλά και το λιβάνι σήμερα έδεσε με όλα τούτα εδώ. Σκέπτομαι και το κηρύσω. Δεν φοβάμαι τον ορθόδοξο ελληνικό λαό όταν παραμένει στην παράδοση και κηρύσει. Να διατηρήσουμε ότι πάντοτε, πανταχού και υπό πάντων επιστέφει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ να ζήσετε, να είστε καλά και πάντο με την ευχή σας να τιμάμε τον Άγιο όπως αρμόζει. Ευχαριστώ εκ μέσης καρδίας τον Σεβασμιό του Ιησού για τον μεστό θεολογικό λόγο. Έκκληση εκ βαθέων να είναι θερμή η προσευχή μας απόψε, διότι η φωτιά που ξεκίνησε τις μεσημβρινές ώρες έχει δυστυχώς επεκταθεί, δεν έχει τεθεί σε έλεγχο ακόμη και να κάνουμε θερμή προσευχή, όλη μας μυστική προσευχή, εσωτερική προς τον Άγιο, καταλήγοντας προς τον Μητροπολιτικό Ναό, απόψε να δοθεί η λύση, να σβήσει η φωτιά αυτή, η οποία τώρα είναι στην περιφέρεια των χωριών μας, Κορώνου, Κεραμωτής και Απειράνθου. Κάντε θερμή προσευχή όλοι να κάνουμε απόψε να σβήσει η φωτιά και να μην υπάρξουν, κυρίως να μην υπάρξουν καταστροφές των περιουσιών των ανθρώπων, αλλά φυσικά το κυριότερο, ανθρώπινα θύματα.
Θα...